Έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Υπουργό αυτό το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα έρθει στην Κρήτη, γιατί πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Δεν μπορούμε να έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και είναι μέσα στα κύματα και κινδυνεύουν να πνιγούν. Όταν έρθουν στη στεριά να μην υπάρχει ένας χώρος που να πληρεί τις προϋποθέσεις τις ανθρώπινες για να μείνουν ένα 48ωρο μέχρι να πάνε στην Αθήνα. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν αυτοί οι χώροι που είχαν ανακοινωθεί, οι δύο χώροι που είχαν ανακοινωθεί, να μπορούν να έχουν την καλύτερη περίθαλψη, να έχουν την υγειονομική περίθαλψη, αλλά και την τροφή και υγιεινές συνθήκες. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό. Εμείς συνεργαζόμαστε και με τους Δήμους και με όλους τους φορείς για να μπορούμε στις πρώτες ώρες να δώσουμε αυτή τη βοήθεια που χρειάζεται, όμως χρειάζονται ανθρώπινες συνθήκες. Πρέπει να γίνουν οι δύο δομές για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πέρα από τις δομές που μας αναφέρετε, είναι ζητούμενο και η ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Οπωσδήποτε, γιατί οι άνθρωποι νυχθημερών πασχίζουν για να μην υπάρχουν ναυάγια, όπως το προχθεσινό, πρέπει να ενισχυθούν. Έχουμε μιλήσει και με τον αρχηγό. Πρέπει λοιπόν να δούμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Κρήτη? Είπε ότι αυτό το μήνα θα ερχόταν. Θα ξαναεπικοινωνήσω πάλι να δούμε, να αριστοχοποιήσουμε πότε θα έρθει.